Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, 28 Αυγούστου σήμερα, 2020, είμαστε εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση, στην εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες, με την επικαιρότητα να διαμορφώνεται φίλες και φίλοι ως εξής, με την Άγγελα Μέρκελ σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής να καλεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν την Ελλάδα, λέγοντας ότι έχουν υποχρέωση να στηρίξουν τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, βγήκαν και οι βάσεις οι πολύ αναμενόμενες των πανελληνίων εξετάσεων και έχουμε πτώση των βάσεων 70% σε πολύ, πολύ μεγάλο ποσοστό, 70% των τμήματων παρατηρείται πτώση των βάσεων, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα έρχεται ξανά ένας καύσωνας, σαραντάρια θα χτυπήσουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, το καλοκαίρι ενώ ημερολογιακά τελειώνει τη Δευτέρα, φαίνεται ότι δεν θέλει να μας αφήσει. Αυτό είναι καλό, να καθυστερήσει το καλοκαιράκι, καλοκαίρι για πάντα να είχαμε. Δεν θα μας πείραζε καθόλου, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα έχουμε και τον Ερντογάν, όπου αυξημένος στρατιωτικός υπεριαλισμός της Τουρκίας συνεχώς προκαλεί τόσο τη χώρα μας αλλά και γενικότερα, και γι' αυτό έφτασε στο σημείο και η Γερμανίδα Καγκελάριος να πει ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να στηρίξουν την Ελλάδα. Αυτό το είπε στη συνέντευξη τύπου που δίνει αυτή την ώρα, είναι εν εξελίξη η συνέντευξη τύπου της Γερμανίδας Καγκελαρίου. Τοποθετήθηκε βέβαια και για άλλα θέματα, για την πανδημία, για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, αλλά και για τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Με αυτά, φίλες και φίλοι, να είναι οι ειδήσεις τελευταίας στιγμής, πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, τον κύριο Γιώργο Αρακά, Δημοτικό Σύμβουλο με την Δημοτική Παράταξη Μένουμε Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκη φυσικά, πολιτικός επιστήμων, διδάκτορ κοινωνιολογίας. Καλησπέρα σας, κύριε Αρακά. Καλησπέρα σας, κύριε Σταματόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Ρακά, εσείς βεβαίως είστε παλιός δημοτικός σύμβουλος, είχατε εκλεγεί και την προηγούμενη φορά, έχετε θητεία στον Δήμο Θεσσαλονίκης, επανεκλεγήκατε βεβαίως στις εκλογές πριν από ένα χρόνο και η παράταξή σας και εσείς, και συμπληρώνεται ένας χρόνος, όπως είπαμε. Τέτοιες μέρες ήταν όταν είχαμε συναντηθεί στην ορκομοσία του νέου Δημάρχου Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Συμβουλίου. Τελειώσανε οι φιέστες, τα πανηγύρια, οι δεξιώσεις, τελείωσε μάλλον και η περίοδος χάριτος που έδωσαν οι πολίτες αλλά και ίσως το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμαρχο τον κύριο Ζέρβα, και βρισκόμαστε τώρα εδώ να κάνουμε μια αποτίμηση της πρώτης αυτής χρονιάς του Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, ο οποίος ούτε ο ίδιος βεβαίως ήταν ξένος προς τα δημοτικά, είχε διατηλέσει αντιδήμαρχος της προηγούμενης διοίκησης. Και κύριε Ρακά, βρεθήκατε κι εσείς σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο όπου ξαφνικά είδαμε τρεις κορυφαίους πρώην υπουργούς, την κυρία Νοτοπούλου, τον κύριο Βούγια, τον κύριο Ορφανό, έναν πρώην νομάρχη και περιφερειάρχη, τον κύριο Ψωμιάδη, δύο πρώην ευρωβουλευτές, τον κύριο Ζαριανόπουλο και τον κύριο Τρεμόπουλο, ισχυρές προσωπικότητες όλοι τους να συνθέτουν αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Πώς κρίνετε λοιπόν τη διοίκηση Ζέρβα, τι πρόσημο βάζετε στον ένα χρόνο που διοίκει? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι πλέον και εν έτη 2020 δεν μπορούμε να μιλάμε για καλή ή κακή διοίκηση. Δηλαδή έχει θετικές πλευρές η κάθε διοίκηση και ιδίως η διοίκηση του κ. Ζέρβα και αρνητικές πλευρές. Εγώ στα θετικά, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι δείχνει μια καλύτερη απόκριση από την προηγούμενη διοίκηση σε αρκετά από τα ζητήματα της καθημερινότητας, σε συντηρήσεις και έτσι στις ασφαλτοστρώσεις και ούτω καθεξής. Στην καθαριότητα επίσης, και έτσι θέλω να αναφέρω το όνομα του αντιδημάρχου, του κύριου Ζεϊμπέκη, υπάρχει μία βελτίωση και πιστεύω ότι τη βλέπουν και οι πολίτες. Έτσι. Από εκεί και πέρα φυσικά έχουμε συγκρουστεί με τη διοίκηση του κυρίου Ζέρβα, διότι ορισμένες τις επιλογές, να αναφέρω και μία τελευταία, όπως ο ποδηλατόδρομος της Κωνσταντίνου Καραμανλή, είναι λάθος. Το λέτε αυτό εσείς που είστε ποδηλάτης, κύριε Ρακά? Είμαι ποδηλάτης και το χρησιμοποιώ και για τη δουλειά μου, επειδή ακριβώς η Θεσσαλονίκη Μποτιλιάρη μοιράζω και, αν θέλετε, κάνω delivery και ανταλλακτικά έτσι, σε όλη την πόλη με το ποδήλατο. Το ζήτημα, κοιτάξτε, η εξουσία είναι ανθρώπινη. Το να κάνει λάθος είναι συγγνωστό. Το να μην το αναγνωρίζει όμως και να φέρνει, για παράδειγμα, ο κύριος Σαβαρλής στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, έφερε, για παράδειγμα, για να υποστηρίξει την λειτουργικότητα του ποδηλατόδρομου, την Καλαμάτα.
Η Καλαμάτα είναι μια πόλη των 60.000 κατοίκων και η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη του 1 εκατομμυρίου. Δεν γίνεται δηλαδή, και αυτό δεικνύει αλαζονία αν θέλετε. Είναι ένας μεγάλος δρόμος, έχει αξία χρήσης την οποία θα πρέπει να την αποτιμήσουμε και για τους κατοίκους και για τους επαγγελματίες και για τους ανθρώπους που πηγαίνουν στη Χαλκιδική, που είναι όλη η πόλη, και δεν γίνεται να συμπεριφερόμαστε στην πόλη σαν να είναι ένα λευκό χαρτί όπου μπορούμε να σχεδιάσουμε το οτιδήποτε για να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Κάποιοι λένε ότι ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί αντιδρούν κάποιοι για τον ποδηλατόδρομο στην Καραμαλή, εφόσον από παλιά απαγορεύεται και η στάση και η στάθμευση επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή στη Νέα Εγνατία στην ουσία. Εγώ γι' αυτό μίλησα για αξία χρήσης. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε την καθημερινή χρήση του δρόμου. Εκεί πέρα υπάρχουν καταστήματα που δεν είναι μόνο καταστήματα εστίασης. Η Εγνατία, εκεί η Κωνσταντίνου Καραμαλή, με συγχωρείτε, είναι ένας μεγάλος δρόμος, αρκετά χιλιόμετρα. Υπάρχουν κάτοικοι, έχει συγκεκριμένες λειτουργίες, επιτελεί κάθε μέρα συγκεκριμένες λειτουργίες, οι οποίες, δηλαδή, οι άνθρωποι που παίρνουν αυτοκίνητο για να πάνε στην Καραμαλή δεν το κάνουν για να πάνε βόλτα. Οι επαγγελματίες, αν θέλουν να κινηθούν από το κέντρο προς τα ανατολικά, θα πάρουν την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το να έρχεται μια διοίκηση και να πει ότι εμένα με ενδιαφέρει το ποδήλατο και άρα θα χωροθετήσω πρώτα έναν ποδηλατόδρομο για να αυξήσω τη χρήση του ποδηλάτου, ξεκινάει πρώτον ανάποδα και μετά θα δω τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί ένας δρόμος. Ξεκινάει ανάποδα, ξεκινάει δηλαδή από τη μακέτα. Αυτό που θέλει να μας πείσει είναι ότι ενδιαφέρεται για το ποδήλατο. Ωραία, να κάτσουμε να σχεδιάσουμε ποδηλατόδρομους και οι διαδρομές του ποδηλάτου, οι οποίες πραγματικά να ικανοποιούν και τους ποδηλάτες. Διότι επιχειρήματα του τύπου ότι οι άνθρωποι παίρνουν το ποδήλατο για να πάνε στη δουλειά τους. Για παράδειγμα, εάν πάρει κάποιος το ποδήλατο για να πάει στο γραφείο του από την Κωνσταντίνου Καραμαλή το καλοκαίρι, θα φτάσει εκεί πέρα κάθιδρος και θα χρειάζεται να αλλάξει. Δηλαδή, είναι σαφές από τα επιχειρήματα της διοίκησης ότι δεν είναι ποδηλάτες και δεν καταλαβαίνουν την καθημερινή χρήση του μέσου. Μάλιστα. Υπάρχουν ενστάσεις, μας λέτε, για τον Κωνσταντίνου Καραμαλή, στη Λεωφόρο Νίκης. Στη Λεωφόρο Νίκης είναι λίγο διαφορετική η περίπτωση και αυτό ορίζεται από την καθημερινή χρήση του δρόμου, που δυστυχώς ούτε και στις μελέτες την έχουν λάβει υπόψη. Δηλαδή, η Λεωφόρο Νίκης ήταν ένας δρόμος που όλοι οι οδηγοί της Θεσσαλονίκης τον θεωρούν λίγο ως πολύ διαρκώς μποτιλιαρισμένο και άρα τον αποφεύγουν. Έχει πάρει και το χαρακτήρα της αναψυχής, επειδή κυριαρχούν τα καφέ εκεί, και είναι ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο που δεν έχει την κεντρικότητα στη χρήση που έχει η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σας λέω το απλό. Να πάμε εκεί μια Παρασκευή απόγευμα, ένα Σάββατο πρωί, όπου όλη η Θεσσαλονίκη φεύγει στη Χαλκιδική. Και να δούμε την Κωνσταντίνου Καραμαλή με ποδηλατόδρομο και δίχως ποδηλατόδρομο, για να καταλάβουμε τι βαρύτητα έχει ένας δρόμος και ότι δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε έτσι. Δυστυχώς ακολουθεί το κακό προηγούμενο του κ. Μπακογιάννη και του μεγάλου περιπάτου ο σχεδιασμός της Κωνσταντίνου Καραμαλής, και το χειρότερο είναι ότι δεν μπαίνει η διοίκηση, και αυτό είναι δείγμα αλαζονίας αν θέλετε, σε διαδικασία να το συζητήσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Δεν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο έστω και με τη μορφή της τηλεδιάσκεψης? Συζητείτε, φυσικά συζητείτε, διότι έχουμε αιτιάσεις εμείς ως αντιπολίτευση και απαντάει η διοίκηση. Όταν όμως βγαίνει ο κύριος Ζέρβας και λέει «Δεν θα συζητήσω και με τους μαγαζάτορες τώρα», εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, έχουμε κάνει κάποια πολιτική ιεράρχηση όπου ο ποδηλάτης μπορεί, έχει επιφάνεια και έχει δικαιώματα και μπορεί να συζητήσει μαζί του ο δήμαρχος και ο μαγαζάτορες είναι κάτι κατώτερο που δεν θα κάτσει να... Θέλω να πω ότι αυτά δείχνουν ότι επειδή ακριβώς υπήρχε έλλειμμα προγράμματος στη διοίκηση του κυρίου Ζέρβα, συγκροτήθηκε με τον τρόπο που συγκροτήθηκε εκ των υστέρων, και άρα έχει μεταβληθεί σε μεγάλο βαθμό σε παρακολούθημα, αν θέλετε, της κεντρικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, κύριε Ρακά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης με υπό τον κύριο Ζέρβα έχει κάνει κάποιες προσπάθειες σε άλλα ζητήματα. Θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε με τις ενέργειες που έχει κάνει ο δήμαρχος, ο κύριος Ζέρβας, σχετικά με
το σταμάτημα, να το πούμε έτσι, κάποιων έργων ή την αναπροσαρμογή τους. Δηλαδή μιλάμε για την πλατεία Ελευθερίας, μιλάμε για, για το πεζοδρόμιο της Αγίας Σοφίας, έργα τα οποία ή σταμάτησαν ή επαναπροσδιορίζονται. Ναι, σε ό,τι αφορά στην πεζοδρόμηση του κάτω μέρους της Αγίας Σοφίας, που εν τέλει παρέμεινε δρόμος, το Μέλλον Θεσσαλονίκη ήμασταν εξ αρχής ενάντια σε αυτή τη λογική της πεζοδρόμησης, με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, και στηρίξαμε την απόφαση της διοίκησης να αναθεωρήσει αυτό το έργο. Επίσης, σε ό,τι αφορά την Πλατεία Ελευθερίας, υπήρχαν συγκεκριμένες ενστάσεις, με την έννοια ότι καταργούνται πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης. Κοιτάξτε, το να βγει κάποιος δήμαρχος και να πει «εγώ δεν θέλω το αυτοκίνητο στην πόλη, στο κέντρο της πόλης», εφόσον δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς και εφόσον η πόλη είναι ζωντανή, δεν είναι μπιμπελό, εκπληρώνει πάρα πολλές λειτουργίες, είναι ευχολόγιο το να πει κανείς ότι εγώ θα διώξω το αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης. Διότι το αυτοκίνητο είναι και μέσο παραγωγής, είναι πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, θεωρώ ότι αυτές τις κινήσεις και το σκεπτικό με τις οποίες τις έκανε έχουν μία βάση. Επίσης, να καταδείξω λίγο και το αστείο του πράγματος, αν θέλετε. Κουβεντιάζαμε επί 6 μήνες για τα πασαλάκια της οδού Ερμού, όπου είναι 150 μέτρα πασαλάκια, και είχαμε 2 παρατάξεις, διχάστηκε η πόλη και λέγαμε ότι η πόλη θα πάει μπροστά ή πίσω, και το επίδικο ήταν τα πασαλάκια σε ένα μάκρος, αν θέλετε, 150, 200, 300 μέτρα. Θέλω να πω ότι δυστυχώς και το επίπεδο της συζήτησης που γίνεται είναι λίγο χαμηλό. Μάλιστα. Κύριε Ρακά, σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί ο ανασχηματισμός του Δημάρχου. Μπορεί να κρατήσει βεβαίως και το ίδιο σχήμα, αλλά είναι υποχρεωμένος να ανακοινώσει, να υπογράψει ξανά τις αποφάσεις κτλ. Έχετε κάνει κάποια συζήτηση, σας έχει πλησιάσει για μια ενδεχόμενη συνεργασία σε επίπεδο αντιδημαρχίας ή εντεταλμένου συμβούλου? Όχι, όχι, δεν έχουμε κάνει κάποια συζήτηση, και επειδή ακριβώς τον τελευταίο καιρό και εξαιτίας της απόφασής του να προχωρήσει την ελληνογερμανική συνεργασία στο Δήμο της Θεσσαλονίκης και να δώσει τη Βίλα Πετρίδη στο ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, σε μια στιγμή που βλέπετε τι στάση έχει η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα και βλέπετε πώς εν τέλει δείχνει τη μεροληψία της υπέρ της Τουρκίας, και εμείς θεωρήσαμε μεγάλο λάθος της διοίκησης ΖΕΡΒΑ να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση που αφορά στη διπλωματία, αφορά στην εξωτερική μας πολιτική, ακόμα και αν είναι η διπλωματία των πόλεων. Επομένως, τον τελευταίο καιρό η κριτική που του ασκούμε είναι οξύτερη, και πολύ φυσιολογικά και ο ίδιος δεν επιθυμεί να συζητήσει μαζί μας. Και ούτε και εμείς υπό αυτή την έννοια, δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία είναι σημαντικά και στα οποία δυστυχώς υπάρχει υψηλός βαθμός διαφωνίας. Το θέμα, βεβαίως, αυτό το είχαμε συζητήσει στο παρελθόν, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε, ενώ για το Έλληνο-Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και την παραχώρηση της Βίλας Πετρίδη. Από εκεί πέρα είχαμε, κύριε Ρακά, και το θέμα με το Μουσείο Ολοκαυτώματος, που όλοι απορούμε γιατί δεν έχουν ήδη ξεκινήσει τα έργα, αφού έχουν, πιστεύαμε, είχαν αρθεί όλες οι δυσκολίες. Από εκεί πέρα βλέπουμε ότι η διοίκηση τελικά θα είναι η έδρα μέσω μιας οργάνωσης στο εξωτερικό, θα είναι η διοίκηση του μουσείου. Το έχετε πληροφορηθεί αυτό? Αυτό ήταν εξ αρχής αποφασισμένο από την προηγούμενη διοίκηση, και γι' αυτό είχαμε αντιταχθεί στη συγκεκριμένη πρόταση. Και είχαμε καταθέσει μάλιστα εξ αρχής και αντιπρόταση, που λέγαμε ότι είναι καλό να αποκαταστήσουμε τη μνήμη των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και τη μαρτυρική τους ιστορία, συνδέοντάς τες με τη μαρτυρική ιστορία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, των Αρμενίων, και έχουμε τη δυνατότητα από την ιστορία της πόλης να φτιάξουμε ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο, ένα μουσείο γενοκτονιών και ολοκαυτωμάτων. Και επειδή έχουμε τα πανεπιστήμια που είναι, έτσι, έχουν ισχυρό αποτύπωμα και σε διεθνές επίπεδο στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσαμε να μετεξελιχθούμε σε κέντρο μελέτης γενοκτονιών και ολοκαυτωμάτων, και με αυτή την έννοια να υπάρξει και μια οργανική αποκατάσταση
των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Ενώ αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε ένα μουσείο το οποίο θα διοικείται από τις Βρυξέλλες, το χρηματοδοτεί κατά 40% η γερμανική κυβέρνηση, και άρα αναρωτιέται κανείς πού απευθύνεται αυτό το μουσείο, σε ποιον απευθύνεται και άρα ποια θα είναι η σχέση του με τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Επομένως, εξ αρχής εμείς ήμασταν ενάντια στον τρόπο υλοποίησης το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Δεν, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Βεβαίως μένει να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει κολλήσει, δεν προχωράει το έργο, και παρόλο που ο κύριος Ζέρβας προσπαθεί να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και στο εξής. Τώρα, κύριε Ρακά, η Θεσσαλονίκη έχει πολλά προβλήματα. Προεκλογικά λέγαμε και στην εντεύξη που κάναμε με όλους τους υποψηφίους δημάρχους ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της πόλης ήταν τότε ο ΟΑΣΦ. Πιστεύετε ότι είναι ακόμα, έχει γίνει κάτι σε αυτό το τομέα? Ο Δήμος φέρνει όπου να είναι τα πρώτα λεωφορεία από τα 50 που αγόρασε από τη Λειψία. Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Έχουν υπάρξει κινήσεις και από πλευράς κεντρικής κυβέρνησης και από πλευράς Δήμου να συμβάλλουν ώστε τουλάχιστον να αποκατασταθεί ο στόλος στους αριθμούς που είχε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Mm-hmm. Και άρα δείχνουμε και έτσι και το βαθμό της οπισθοδρόμησης που υπήρξε. Και επειδή μίλησα και για την αλαζονία της εξουσίας, εάν κινδυνεύει από κάτι η αντιπολίτευση, είναι η μικρότητα από την άλλη. Δηλαδή η εξουσία έχει τον κίνδυνο της αλαζονίας, η αντιπολίτευση έχει τον κίνδυνο της μικρότητας. Το να κάνουμε αντιπολίτευση ως μένουμε Θεσσαλονίκη στην κίνηση του Δήμου, όπου εν τέλει το κάθε λεωφορείο κόστησε 10.000 ευρώ, όπου με 10.000 ευρώ αγοράζει σήμερα ένα αξιοπρεπές μεταχειρισμένο αυτοκίνητο των 1.400 κυβικών, δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν πολύ φτηνή η αγορά, δεν νομίζω ότι έχει βάση. Επομένως, καλώς έκανε ο Δήμος το συγκεκριμένο πράγμα, και παρόλο που ήταν και από την Ελληνογερμανική Συνέλευση Συνεργασίας, αν θέλετε, και μέσω Λειψίας, και παρόλο που εμείς διαφωνούμε με την Ελληνογερμανική Συνέλευση Συνεργασίας, είπαμε ότι το συγκεκριμένη κίνηση ήταν καλή, διότι δείχνει και ένα συμβολισμό ότι ο Δήμος δεν στέκεται στο τυπικό εύρος των δικαιοδοσιών του, αλλά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες πραγματικά για την πόλη. Από εκεί και πέρα όμως σημασία έχει να μπαίνουμε επιτέλους στα λεωφορεία σε αυτή την πόλη και να μην είμαστε παστομένοι σαν σαρδέλες στην εποχή του κορονοϊού, να μην είναι κέντρα μετάδοσης αυτής της ασθένειας και ούτω καθεξής. Άρα θα κριθεί και θα κριθεί πολύ σκληρά και ο Δήμος και ο ΟΑΣΤ και η κεντρική κυβέρνηση, πιστεύω, μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, διότι οι υποσχέσεις τους έλεγαν ότι θα βελτιωθεί αισθητά η κατάσταση μέχρι τότε. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Ρακά, έχετε πολλές φορές αναδείξει το γεγονός των πολλών ταυτοτήτων της πόλης και έχετε μιλήσει και για την αρχαιοελληνική ταυτότητα ή για την ελληνική ταυτότητα της πόλης που δεν την προβάλλουμε όσο θα έπρεπε, αλλά προβάλλεται ενδεχομένως περισσότερο η Οθωμανική ιστορία ή η Ρωμαϊκή ιστορία της πόλης. Γενικότερα όμως είδαμε κάποιες κινήσεις όπως την επαναφορά των πρωτομών των Μακεδονομάχων στην πόλη από τον κύριο Ζέρβα. Πιστεύετε ότι σε αυτό το θέμα της ταυτότητας ο Δήμος έχει κάνει σωστές κινήσεις και τι περισσότερο χρειάζεται να γίνει για να προβληθεί η σωστή ταυτότητα της πόλης? Κοιτάξτε, έχει βελτιωθεί σαφώς η κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση, διότι η προηγούμενη διοίκηση θεωρούσε λαϊκισμό ή έθνο-λαϊκισμό οποιαδήποτε αναφορά στην ελληνικότητα της πόλης, που αν θέλετε ιστορικά είναι κυρίαρχη. Δηλαδή, χωρίς να αρνείται κανείς ότι ήταν μια πολυεθνική πόλη ήδη από τη στιγμή της ίδρυσής της, έτσι δεν μιλάμε για την περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης και ούτω καθεξής, η ελληνικότητα εντούτοις της πόλης είναι κυρίαρχη. Αυτό που αποκατέστησε και νομίζω ότι ήταν πάνδυμο αίτημα των Θεσσαλονικαίων να μην χρειάζεται να συγκρούονται με την δημοτική τους αρχή για πράγματα τα οποία είναι και θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Αυτό επομένως που έκανε ο κύριος Ζέρβας και σε ό,τι αφορά στο μακεδονικό ζήτημα ήταν να αποκαταστήσει τις πρωτομές. Αυτοί οι άνθρωποι απελευθέρωσαν αυτούς τους τόπους και άρα αν θέλετε θα ήταν και μια γενοκτονία της μνήμης να τους κρύβουμε, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε αναφορά στην ιστορία μας είναι συντηρητισμός.
αυτές, αν θέλετε, είναι σχιζοφρενικές πολιτικές τοποθετήσεις. Και επομένως έχουν υπάρξει θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εντούτοις λείπει μια πρωτοβουλία σε επίπεδο πολιτισμού. Για παράδειγμα, είχε υποσχεθεί προεκλογικά ο κύριος Ζέρβας να πάρει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την προβολή της μακεδονικής ταυτότητας, της ταυτότητας της Μακεδονίας και της ελληνικότητας της Μακεδονίας διεθνώς. Αυτό το πράγμα δεν το έκανε την πρώτη χρονιά. Και λείπει και μια μεγάλη πρωτοβουλία για τον πολιτισμό που θα επενδύσει αποφασιστικά στο μεγάλο πλούτο της πόλης που είναι η ιστορία της. Μάλιστα. Στην αρχή της θητείας λέγαμε όλοι αν τελικά θα μπορέσει να διοικηθεί ο Δήμος με δεδομένο ότι θα έπρεπε να γίνουν συνεργασίες με άλλες παρατάξεις. Ο κύριος Ζέρβας έκανε αυτές τις συνεργασίες. Πιστεύετε ότι τελικά το συνεργατικό αυτό μοντέλο, η συνεργασία, το να οι παρατάξεις να συμπλέουν λειτουργεί θετικά στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης? Κοιτάξτε, όλοι θεωρώ ότι αναγνώρισαν ότι η εμπειρία της απλής αναλογικής έτσι όπως εφαρμόστηκε έπαιξε ουσιαστικά πολύ αρνητικό ρόλο στο τοπίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί? Διότι δημιούργησε τόσο κατακαιρματισμένο πεδίο που μετά αναγκάστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών να πάρει μέτρα προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, σήμερα ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καταπέσει σε σχέση με ένα μεγάλο αριθμό αποφάσεων που λαμβάνονται πλέον από τις επιτροπές, την Οικονομική και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, οι οποίες οι συσχετισμοί της δεν αντικατοπτρίζουν στον ίδιο βαθμό το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, τουλάχιστον στο Δήμο Θεσσαλονίκης μπορεί να διοικηθεί. Στο Δήμο Χαλκιδόνος όμως και ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος έχει προβλήματα να διοικήσει μέχρι και για τα αυτονόητα. Ακριβώς, αντιλαμβανόμαστε ότι επομένως έπαιξε κατακαιρματιστικό ρόλο η εμπειρία της απλής αναλογικής. Είχε μάλλον μια διάθεση μικροπολιτικής η εφαρμογή της. Ήταν δηλαδή μικροκομματικοί οι λόγοι που την επέβαλαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πλέον η δημοτική διοίκηση, τουλάχιστον στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, έχει την πλειοψηφία, είναι συμπαγής και άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε ορισμένα ζητήματα δείχνει, αν θέλετε, και ανασφάλεια απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης. Και θέλει, ας πούμε, ντε και καλά να επιβάλλει μια συνένεση εκεί που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ρακά, έχουμε τις προσπάθειες του κυρίου Ζέρβα και κλείνουμε σιγά σιγά να αναβαθμίσει τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης. Πώς βλέπετε αυτές τις προσπάθειες και τι προσδοκίες έχετε? Νομίζω ότι είναι θετικές αυτές οι προσπάθειες και νομίζω ότι δεν έχουν συγκεντρώσει, αν θέλετε, και τα πειρά της αντιπολίτευσης, διότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι καλό, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, προς τη σωστή κατεύθυνση, και θα θέλαμε τα δημοτικά μέσα να, αν θέλετε, να έχουν, επειδή ακριβώς να έχουν μεγαλύτερη απήχηση και να αποπνέουν, αν θέλετε, και μια νέα εικόνα και μια δημιουργικότητα και να συνδεθούν και περισσότερο με την ζωτικότητα αυτής της πόλης. Επομένως, δεν έχω να κάνω κριτική στο συγκεκριμένο. Μάλιστα. Παρόλο που δεν εμφανίζομαι και τόσο συχνά. Αυτό μας το έλεγε και ο κύριος Ψωμιάδης, ότι λέει θα περίμενε τουλάχιστον... διοίκηση. Ναι, μας έλεγε ο κύριος Ψωμιάδης ότι θα περίμενε τουλάχιστον μια φορά το μήνα να καλεί όλους τους επικεφαλείς κάποιο δημοτικό μέσο των δημοτικών παρατάξεων να μιλήσουν, να πούν τις απόψεις τους. Όχι, κοιτάξτε, εγώ δεν το λέω γι' αυτό, έτσι. Μια παρατήρηση σκοπτική ήθελα να κάνω. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι με την διοίκηση Μπουτάρη, όπου είχαμε πιο σφοδρές αντιπαραθέσεις, το Μένουμε Θεσσαλονίκη εκπροσωπούνταν πιο συχνά στο δημοτικό κανάλι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Μάλιστα. Κύριε Ρακά, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης.
Φίλες και φίλοι, αυτά λοιπόν και από το μέτωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι αλλαγές θα δούμε αν θα γίνουν ή αν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε λίγες μέρες, μέχρι την Δευτέρα, Τρίτη θα το ξέρουμε, αν θα επιμείνει στο υπάρχον σχήμα ή θα επιλέξει νέους συνεργάτες για τις θέσεις των αντιδημάρχων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στις εκλεκτικές συγγένειες στη Βεργίνα Τηλεόραση.